Thank <us> you. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή αυτή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα και θέματα τα οποία σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνε σας. Θα θέλαμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ μας δεν διεκδικήσαμε την αυθεντία της ερμηνεία των γραφών, ούτε ποτέ μας σκεφτήκαμε ότι είμαστε δάσκαλοι, καθηγητές, θεολόγοι. Εκείνο το οποίο πιστεύουμε βαθιά χαραγμένο στην καρδιά μας είναι ότι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού, όπου όλοι μαζί μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού για όλα τα ζητήματα, διερευνώντας μέσα από το Λόγο του Θεού για όλα τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα συνεχίσουμε την δεύτερη ερώτηση του αδελφού μας του Γιώργου από την επαρχία που είναι φίλος μας και αδελφός μας από παλιά όπου στην προηγούμενη εκπομπή κάναμε την πρώτη ερώτηση. Πάμε τώρα στη δεύτερη ερώτηση του αδελφού μας του Γιώργου που είναι φίλος μας και αδελφός μας από παλιά. Ματεο KΣΤ進 28 28 Θα διαβάσω όμω από το 26. Και ενώ έτρωγον, λαβών ο Ισού των Άρτων, ευχαριστή σα, έκοψε και έδιδε στου μαθητά. Και είπε, Λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου. Και λαβών το ποτήριον, ευχαριστή σα, έδω και αυτού, λέγον, πείτε εξ αυτού πάντες διότι τούτο είναι το αίμα το της καινής διαθήκης, το υπερημών εκχεινόμενων, εις άφεση αμαρτιών σας λέγω δε ότι δεν θέλω πει εις το εξής εκ τούτου του γεννήματος της Αμπέλου έως της ημέρας εκείνης όταν πει ο αυτό νέον με θυμών εν τη βασιλεία του πατρός. Και το ερώτημα είναι όταν συμμετέχουμε στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού του Κυρίου μας τότε βεβαίως συγχωρούνται οι αμαρτίες μας κατά το λόγο του Θεού που λέει το υπέρ ημών εκχυνόμενος σάφεσε αμαρτιών. Εσείς συμφωνείτε ή όχι και γιατί. Δηλαδή, εάν όταν συμμετέχουμε συγχωρούνται οι αμαρτίες μας. Η απάντηση είναι όχι. Όχι. Συμμετέχουμε όταν είναι συγχωρημένες οι αμαρτίες μας. Γι' αυτό πριν συμμετάσχουμε στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού προετοιμαζόμαστε και μάλιστα λέει ο Λόγος του Θεού στο γιώτα Αλφα ε, κεφάλαιο της επιστολής προς Κορινθίους και στο 26 εδάφιο ώστε κάθε φορά που τρώγεται τον άρτον τούτον και πίνεται το ποτήριον τούτο στην πραγματικότητα το θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι τις ελεύσεως αυτού ώστε, ώστες τρώγει τον άρτον τούτον ή πίνει το ποτήριον του Κυρίου αναξίως, δηλαδή δεν έχουν συμμιχωρηθεί οι αμαρτίες του αναξίος ένοχος θα είναι του σώματος και του αίματος του Χριστού. Γι' αυτό ας δοκιμάζει τον εαυτό του άνθρωπος και ύστερα ας τρώγει εκ του άρτου και ας πίνει εκ του ποτηρίου. Διότι ο τρόγων και πίνων αναξίος χωρίς να έχει συγχωρεθεί, χωρίς να έχει μετανοήσει, χωρίς να έχει εξομολογηθεί, χωρίς να έχει να ζητήσει το αίμα του Χριστού να τον καθαρίσει από πάσης αμαρτίας, χωρίς να έχει συγχωρήσει όλους τους άλλους που έχουν αμαρτήσει σε αυτόν γιατί λέει ο λόγος του Θεού άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς με τους οφειλέτες ημών γιατί αν δεν συγχωρήσουμε όλους όσους έχουν αμαρτήσει σε εμάς ούτε ο πατέρας μας ο ουράνιος θα μας συγχωρήσει άρα πρέπει να πάμε εντελώς προετοιμασμένοι για να συμμετάσχουμε στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού δηλαδή θα πλησιάζουμε πρώτον με μετάνοια, στη συνέχεια με εξομολόγηση, θα περιγράφουμε ένα-ένα τα αμαρτήματά μας, στη συνέχεια θα ζητάμε το αίμα του Χριστού να καθαρίσει μας ο, ο Πατέρας Θεός με το αίμα του Χριστού από πάση αμαρτίας. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Ύστερα προσευχόμαστε και συγχωρούμε και εμείς έναν έναν όλους όσους έχουν κάτι μαζί μας ή έχουμε κάτι εμείς ενα, ε, ε, εναντίον τους. Πρέπει να φιλιοθούμε. Πρέπει να ειρηνεύσουμε με τον αντιδικό μα. Για το δεν είμαστε έτοιμοι προ ευλογία να συμμετάσχουμε στην κοινωνία του σώματο και του αίματο του Χριστού. Και δεν θα συμμετάσχουμε προ ευλογία, αξίω, αλλά προ κατάκριση, αναξίω. Έτσι ξαναδιαβάζω. Ω τι 27 εδάφιο, ώστε ω τη στρώγη των άρτων του τον υπήν το ποτήριον του κυρίου αναξίω, ένοχο θέλει είστε, του σώματο και του αίματο του κυρίου. Ένοχο θα είναι. Προ κατάκριση. Τώρα, αν πάμε σε αυτό που μα είπε στο 27 εδάφιο, λέει ο λόγο, το 28 εδάφιο, αφού λέει: Λάβετε, φάγετε το, 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 το αίμα μου, πιέτε εξ αυτού πάντε συγγνώμη, αφού λέγει λάβετε φάγετε τούτο το σώμα μου και συνέχεια πείτε εξ αυτού πάντες τούτο είναι το αίμα μου και λέγει διότι τούτο είναι το αίμα μου το τη καινής διαθήκης το υπεριμών εκχυνόμενων εις άφεση αμαρτιών όχι εκχυθέν δεν είναι τότε που χύθηκε πάνω στο σταυρό του Γολουθά αλλά το αίμα του Χριστού συνεχίζει να χύνεται η σάφεση αμαρτιών. Μέχρι πότε μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας. Όπως λέει, δεν θα πιω εις το εξής εκ τούτου του γεννήματος τη έως της ημέρας εκείνης όταν πίνω αυτό νέον, με θυμώνει τη βασιλεία του πατρός μου. Άρα μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας, που θα γίνει ο δείπνος του Χριστού και της Εκκλησίας, καθώς σήμερα ο Χριστός είναι πρωτότοκος εκ των νεκρών, μετά την αρπαγή της Εκκλησίας θα είναι πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών και εκεί θα λάβει χώρα ο δείπνος του Χριστού και της Εκκλησίας. Και μάλιστα να το πούμε και καλύτερα, θα γίνει η επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους στο τέλος της Εφταετίας, θα γίνει ο γάμος του Χριστού και της Εκκλησίας και ο δείπνος του γάμου του Χριστού και της Εκκλησίας παρουσία των φίλων του νυμφίου που επεσυνάχθησαν υπό τους Αγγέλους και ύστερα θα γίνει η Δευτέρα παρουσία όπου θα κρίνει τον Αντίχριστο και τον ψευδοπροφήτη και τον Σατανά, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Άρα δεν λέει επαναλαμβάνω διότι τούτο είναι το αίμα μου το της γεννής διαθήκης το υπερημών έκχυθεν αλλά εκχυνόμενον συνέχεια. Πιστεύουμε ότι το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας τώρα. Δεν πάβει να εκχύεται το αίμα του Χριστού και να καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, δεν πάβει. Συνεχίζει, κανονικά συνεχίζει, ο Θεός να μας φυλάει και ο Θεός να μας προστατεύει και ο Θεός να μας ευλογεί. Άρα λοιπόν αγαπητέ αδερφέ όταν συμμετέχουμε στο ερώτημά σου της κοινωνίας σώματος και του αίματος του Χριστού του, του Κυρίου μας τότε βεβαίως συγχωρούνται οι αμαρτίες μας, όχι. Έχουμε αναγεννηθεί. Έχουμε βαφτιστεί στο όνομα του Πατρό και του Ιού και του Αγίου Πνεύματο άφεση αμαρτιών, καθώ λέγει ο λόγο του Θεού. Πιστεύσα ο, ο αναγεννημένο και βαφτιστή ο βαφτισμένο εν είδατη στο όνομα του Πατρό και του Ιού και του Αγίου Πνεύματο άφεση αμαρτιών. Ο πιστεύσα και βαφτιστή σωθήσεται. Άρα έχουμε αναγεννηθεί, έχουμε βαφτιστεί ει άφεση αμαρτιών, αλλά και πάλι επειδή πολλά πτέωμενα πριν σταθούμε και συμμετάσχουμε στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, εξο... μετανοούμε, εξομολογούμε θα τις αμαρτίες μας στον Πατέρα Θεό εν το ονόματι του Σου Χριστού, εξητώντας το αίμα του Χριστού να καθαρίσει μας από πάσης αμαρτίες και τότε με φόβο και τρόμο ενώπιον του Θεού, στεκόμαστε στην παρουσία του Θεού, για να συμμετάσχουμε προ ευλογία και όχι προ κατάκριση στην κοινωνία του σώματο και του αίματο του Χριστού, καθώ είναι γεγραμμένο ο μετέχον γίνεται κοινωνό, δηλαδή τρώγοντα το σώμα του Χριστού πλέον και πίνοντα το αίμα του Χριστού. Αλλά προ ευλογία και όχι προ κατάκριση. Γιατί δεν λέει το αίμα του Χριστού το τη Γεννής Διαθήκη το υπερημών εκχυθέν μια φορά το υπερημών εκχυνόμενων κάθε μέρα μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πάμε τώρα στη δεύτερη σου ερώτηση αδερφέ, αγαπητέ Γιώργο. Σαχαρίας, προφήτης Σαχαρίας, φίτα κεφάλαιο 13 και Ι κεφάλιο 1 και 2. Σας παρακαλώ σχολιάστε τα παραπάνω χωρία. Ζαχαρίας, Θ κεφάλαιο 13 και Ι κεφάλαιο 1-2, πρώτα το 13. «Διότι ενέτεινα τον Ιούδαν δι' ω ως τόξον, ισχυρός ενέτεινα τον Εφραήμ και εξήγηρα τα τέκνα σουσιών επί των τέκνων σου ελάς και σε έκαμος ροφαίων μαχητού». Ναι, είναι κάτι που έχω μια τρομακτική εμπειρία πάνω σε αυτό. Αγαπητέ αδερφέ και ευχαριστώ το Θεό που μου δίνει την ευκαιρία να τη θυμηθώ και να την περιγράψω. Διαβάζω λοιπόν αυτό το οποίο μας περιέγραψε αλλά από το 9 εδάφιο που από το 9 εδάφιο μέχρι και το 17 περιέχει, περιγράφει πιο σωστά όλη την Καινή Διαθήκη από την είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα τη εβδομάδα του Πάσχα, την πρώτη μέρα της εβδομάδας του Πάσχα και τη, που θα εκδηλωθεί με την Ανάσταση του Χριστού μέχρι το τέλος, μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας. Διαβάζω λοιπόν. Εννιά εδάφιο. Χέρε φόδρα θύγα τερσιών, αλλάλαζε θύγα τερ Ιερουσαλήμ, εδώ βασιλεύ σου έρχεται προς σε, και αυτός είναι δίκαιος και σώζων παραείς και καθήμενος σε ποιόν και πόλου ιού υποζυγείου. Αυτό είναι η είσοδος και περιγράφεται και στο Ματθαίο ΚΑΠΑ 5 αλλά και στο Καταϊόν Ευαγγέλιο Β 15. Είναι η του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού στο Ναό του Σολμότος. Και πάμε στο 10 εδάφιο. Και θέλω εξολοθρεύσει την άμαξαν από του Εφραήμ και τον ύπον από τη Ιερουσαλήμ και θέλει εξολοθρευτεί το τόξον των πολεμικών. Εδώ είναι η καταστροφή της Ιερουσαλήμ του Ισραήλ το 70 μετά Χριστό από τους Ρωμαίους και από τον Τίτο ιδιαίτερα όπου ήταν τρομακτική καταστροφή δεν έμεινε λίθος επιλήθων και διεσκορπίστη ο λαός Ισραήλ σε όλη την οικουμένη για δύο χρόνια περίπου από το 70 μετά Χριστό μέχρι το 1948 και συνεχίζει στο, στο... στο μισό δέκατο εδάφιο και αυτός ο Χριστός θα λαλήσει ειρήνη προς τα έθνη. Το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί όχι στο λαό Ισραήλ, στα έθνη πια. Θα λαλήσει ειρήνη προς τα έθνη και η εξουσία του Χριστού θα είναι από θαλάσσες έως θαλάσσες και από ποταμού έως τον περάτο της γης. Η Σεμέ δόθη πάσα εξουσία και στη γη και στον ουρανό, λέγει ο Κύριος Ιησούς Χριστός και περιγράφεται σε αυτό που λέγει ότι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη, ύστερα θα έρθει το τέλο και η εξουσία είναι μόνο στα χέρια του Χριστού. Σε αυτόν εδώ και ο Θεό, πάσαν την εξουσία να κάνει κρίση, να σώσει, να ελεύσει, να ευλογήσει. Και πάμε τώρα στο 11 εδάφιο. Και περισσού, λαέ Ισραήλ, όταν μιλάει στο δεύτερο πρόσωπο, είναι για το λαό Ισραήλ, όπω θα δούμε. Και περισσού, Δια το αίμα τη διαθήκη σου, εξήγαγον εξήγαγουν του δεσμίου σου, εκλάκου ανίδρου. Επιστρέψατε ει το οχύρωμα δέσμη τη Ελπίδο, έτσι και σήμερα κυρίτω. Και θέλω να τα αποδώσει, διπλά εδώ τώρα είναι η επιστροφή, του λαού Ισραήλ μετά από δύο χρόνια περίπου, που αναγνωρίστηκε στη γη των πατέρων τους το κράτος του λαού Ισραήλ, 14 Πέμπτου 1948. Φοβερό θαύμα. Μόνο οι χριστιανοί πριν το 1948 κήρυταν ότι θα δημιουργηθεί μετά το ολοκαύτωμα, θα δημιουργηθεί και θα αναγνωριστεί το κράτος του Ισραήλ. Και οι άλλοι δεν πίστευαν. Αλλά κήρυταν με βάση το λόγο του Θεού τα αδέλφια μας πριν το 1948, πριν το 1945 και πριν το 1940 ακόμη. γιατί, γιατί ήξεραν ό,τι είχαν πει οι Ισραηλίτες, το αίμα αυτού επί της κεφαλής μας και το αίμα αυτού επί της κεφαλής των τέχνων μας. Και έγινε το 70 μετά Χριστό καταστροφή της Ιερουσαλήμ και του Ισραήλ ολοκληρωτική και έγινε και το αίμα του Ιησού Χριστού επί των τέκνων της κεφαλής των τέχνων επί των κεφαλών των το τέκνων του λαού Ισραήλ με το ολοκαύτωμα, το τρομακτικό αυτό ολοκαύτωμα που οι Ναζί έκαναν σε όλο το λαό Ισραήλ. Τρομακτικό ολοκαύτωμα δεν έχει ξαναγίνει στην ανθρωπότητα, ούτε θα ξαναγίνει, υποθέτω. Και διαβάζω ξανά το 11 εδάφιο. Και περισσού δια το αίμα της διαθήκης σου, εγώ εξήγαγον τους δεσμίους εκλάκου ανίδρου, η επιστροφή, επιστρέψατε εις το οχύρωμα δέσμοι της ελπίδος, η ελπίδα του είναι ο Μεσσίας, έτσι και σήμερον κηρύττω ότι θέλω να τα αποδώσει διπλά και η υπόσχεση του Θεού είναι ότι θα ευλογήσω το λαό Ισραήλ και πράγματι έχει καταφέρει και τον έχει κάνει πολύ ισχυρό την τρίτη και οικονομική αλλά βασικά στρατιωτική δύναμη μετά την Αμερική και τη Ρωσία. Και τώρα μιλάμε για το 13 εδάφιο που αναφέρεσαι διότι ενέτεινα τον... <coughs> τον Ιούδα διεμαυτών ο στόξων ισχυρός ενέτηνα τον Ιφραήμ. Πράγματι τον έκανε μια πολύ μεγάλη δύναμη. Και εξήγηρα τα τέκνα σου σιών, κατά τον τέκνο σου Ελλάς και σε έκαμε μονοστροφέαν μαχητού. Εδώ λοιπόν λέει κατά η μετάφραση του Βάμβα. Το κείμενο όμως τον Εβδομήκοντα αλλά και το κείμενο το μασοριτικό, αλλά και το κείμενο το εβραϊκό δεν λέει κατά, λέει επί. Εξήγηρα τα τέκνο σιών, επί τον τέκνο σου ελά. Και σε έκαμον σιών, δεύτερο πρόσωπο, ω ρομφέαν μαχητού. Και αυτό ήταν ένα φοβερό ερώτημα για μένα. Τι σημαίνει αυτό, υπέρ ή κατά. Είχα γνωρίσει έναν πάρα πολύ σοβαρό άνθρωπο και καλό άνθρωπο, Χόλιμεν, εκ του Ισραήλ, που είναι εδώ στην Ελλάδα εξαιρετικός όμως ε, που το χαρακτηριστικό αυτών των holy men σε όλο τον κόσμο που είναι οι Απόστολοι του Ισραήλ σε όλο τον κόσμο είναι ότι δεν έχουν αγγίξει ποτέ γυναίκα όπως το λέει και στην Αποκάλυψη ο Λόγος του Θεού και γνωριστήκαμε Κατάλαβα ότι ξέρω την Παλαιά Διαθήκη, ήξερα ότι ξέρει πάρα πολύ καλά τον νόμο και την Παλαιά Διαθήκη και συναντηθήκαμε και το παρεκάλεσα να μου εξηγήσει τι σημαίνει εξήγηρα τα τέκνα σουσιών επί των τέκνων σου Ελλάς, υπέρ ή κατά. Το μελέτησε, θυμάμαι έτσι είμαστε οι δυο μας, μάλλον είναι και ένας αδερφός δίπλα και μου λέει ούτε υπέρ ούτε κατά, μπορεί να είναι πιο σωστά και υπέρ και κατά, είναι πει. Μπορεί να είναι υπέρ των τέκνων σου Ελλάς ή εναντίον των τέχνων σου Ελλάς. Λέω, είσαι σίγουρος, λέει, απολύτως. Έτσι λέει εδώ. Να σας πω την αλήθεια, στενοχωρήθηκα. Μιλήσαμε και για άλλα πράγματα. Εξαιρετικό σας λέω άνθρωπος, συζητητή Και στη συνέχεια τον αποχαιρέτησα και έφυγα. Αλλά έφυγα, θα έλεγα, με την απορία μέσα στην καρδιά μου έντονη. Και προσευχήθηκα. Λέω, Κύριε, δεν μπορεί να βρει έναν τρόπο να μου φανερώσει, να μα φανερώσει την αλήθεια του γεγραμμένου λόγου σου. Γιατί ο λόγο σου είναι αποκεκαλυμμένο. Παλαιά διαθήκη είναι προ τη διδασκαλία ημών. Για έλεγχο, επανόρθωση, εκπαίδευση την μετά τη δικαιοσύνη. Φαίνεται μ' άκουσε ο Θεό, γιατί εκείνο το καλοκαίρι, τα αδέλφια από την εκκλησία της Κιβισιάς είχαν βγει στην πλατεία του Αμαρουσίου και ευαγγέλιζαν. Μοίραζαν εφημερίδες, ευαγγέλια, μίλαγαν για τον Χριστό και τους πλησίασε ένας Αμερικάνος που σπούδαζε στο Ισραήλ, ευαγγελικό στο δόγμα, σπούδαζε το στο Ισραήλ α, αρχαιολογία για να πάρει δοκτορά. Αρχαιολογία στο Ισραήλ. Πολύ καλό αδερφό, παντρεμένο, με τέσσερα-πέντε παιδιά, δεν θυμάμαι ακριβώ, ο οποίο πλησίασε τα αδέλφια μα, που ομολογούσαν Ισού Χριστόν, γνωρίστηκε μαζί του και την άλλη μέρα του έφεραν στην εκκλησία. Το γνώρισα κι εγώ. Και μου είπε την ιστορία του. Το γνώρισε όταν ήρθε στην εκκλησία και μου είπε την ιστορία του. Εμείς είχαμε ξεκινήσει από την Αμερική για να πάμε στο Ισραήλ με στάσεις στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στο Ισραήλ. Όμως η γυναίκα μου ήταν έγκυος σε 7 μηνών και μόλις φτάναμε προς την Ελλάδα την πιάσανε η πόνη. Και αν θυμάμαι καλά σπάσανε και τα νερά. Οπότε επιγόντως την κατέβασαν στην Ελλάδα και επιγόντως τη μετέφεραν σε μεευτήριο στην Ελλάδα. Κατέβηκε και αυτός και γέννησε πάρα πολύ καλά. Το παιδί όμως έπρεπε να μείνει δύο μήνες στη Θερμοκοιτίδα. Και έτσι αναγκάστηκε ο αδελφό μα και οι αδελφοί μα με τα παιδιά του να μείνουν δύο μήνε στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν νίκιασα ο αδελφό μου ένα ξενοδοχείο στο Μαρούσι και το ξενοδοχείο από κάτω ήταν η πλατεία που ευαγγέλισαν τα αδέλφια μου. Κατέβηκε, γνωριστήκανε, ήρθανε στην εκκλησία και μετά από αυτό τον φώναξα μαζί με την οικογένειά του και τα παιδιά του κατ' επανάληψη στο εξοχικό μας στους Αγίους Αποστόλους και είχαμε κοινωνία με τα Λίλων. Κάποια στιγμή όμως σκέφτηκα, αυτός ξέρει εβραϊκά. Τον φωνάζω, του λέω αδερφέ, πες μου σε παρακαλώ, τι λέει εδώ, εσύ ξέρεις εβραϊκά, δεν ξέρεις βέβαια, μου λέει πολύ καλά και εγώ η γυναίκα μου και τα παιδιά μου όλοι. Είμαστε πολλά χρόνια στο Ισραήλ, εκεί σπουδάζω, ευαγγελικό στο δόγμα. Του λέω «Πες μου σε παρακαλώ, διάβασέ το στα εβραϊκά, εξήγηρα τα τέκνα σου επί τον τέκνων σου ελάς. Το διαβάζει. Λέω ότι είναι υπέρ ή κατά. Σκέφτε και μου λέει αδερφέ Γιώργο και υπέρ μπορεί να είναι και κατά μπορεί να είναι. Λέω για ξανακοίταξέ το. Εγώ επέμενα. Μου λέει δεν μπορώ να πω τίποτα και υπέρ και κατά. Πάλι στενοχωρήθηκα. Του λέω εντάξει δεν πειράζει και γυρίζω και μιλάω με τα άλλα αδέρφια. Μετά από πέντε λεπτά με έκπληξη μου φωνάζει. Γιώργο, αδερφέ, αδερφέ. Αγγλικά μιλάγαμε. Έλα, αδερφέ μου, του λέω. Υπέρ είναι. Τι λες αδερφέ μου. Ναι, μου λέει. Γιατί που το κατάλαβε. Διάβασε, μου λέει. Το 16 εδάφιο. Διότι ενέτεινα τον Ιούδα διέμα αυτόν ο ισχυρός ισχυρό ενέτεινα τον Εφραήμ και εξήγηρα τα τέκνα σου σιών επί τον τέκνο σου Ελλά και σε έκαμον σιών ω μαχητού. Και το 14 και ο κύριος θέλει φανεί επί αυτούς. Είναι ο ίδιος ο ο ίδιος εβραϊσμός. Εδώ είναι υπέρ όμως και ο κύριος θέλει φανεί υπέρ αυτών. Αλλά άρα, άρα υπέρ είναι. Όταν τα άκουσα πραγματικά η εκπληξή μου ήταν μεγάλη διότι και τότε αλλά πολύ περισσότερο τώρα η εκπληξή μου είναι πολύ μεγάλη διότι για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία το Ισραήλ και η Ελλάδα έχουν έρθει πάρα πολύ κοντά. Σύμμαχοι. Πολύ κοντά όμως. Έχει ξαναγίνει αυτό. Θυμάμαι όταν πρωθυπουργός ήταν, γιατί πάντα οι Έλληνες ήταν φιλοάραβες. Όταν πρωθυπουργός ήταν ο Παπανδρέου έλεγε τον Αραφάτ αδερφέ μου. Πέρασαν τα χρόνια από το 81-85 που ήταν ο Παπανδρέου. Ήρθαμε στο 1910 που ήταν ο, το ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας και τώρα ακόμη περισσότερο, το ίδιο βέβαια, η Ελλάδα και το Ισραήλ έγιναν ένα λόγο συμφερόντων. Ένα όμως. Το πόσο έχει βοηθήσει στρατιωτικά η Ελλάδα ή το Ισραήλ την Ελλάδα με οπλισμό, με στρα... Τέλο πάντων, να μην αναφερθώ σε αυτά και όποιο θέλει μπορεί να ρωτήσει, να μάθει. Έχουν κάνει εγκαταστάσει στην Ελλάδα και έχουν υπογράψει και ένα συμφωνητικό ότι ο, λα... ο στρατός του λαού Ισραήλ μπορεί όποτε θέλει να χρησιμοποιεί τα στρατιωτικά αεροδρόμια και τα λιμάνια ελεύθερα αλλά και οι Έλληνες μπορούν να χρησιμοποιούν τα στρατιωτικά αεροδρόμια αλλά και τα λιμάνια του Ισραήλ αλλά και άλλα πολλά πολλές συμφωνίες έχουν κάνει που δεν είναι ανάγκη τώρα να αναφερθώ αλλά μπορείτε να ρωτήσετε και να μάθετε. Έτσι λοιπόν με έκπληξη κατάλαβα ότι μιλάει υπέρ. Ο Κύριος θέλει φανεί υπέρ αυτών και συνεχίζει. Και το βέλος του Κυρίου θα εξέλθει ως αστραπή που υποθέτω ότι είναι ο λόγος του Θεού. Και ο Κύριος θέλει σαλπή συν η πρόσκληση του Θεού. Και θέλει κινηθεί με έναν του Νότου, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό μην το πάρετε 100% αυτή είναι η γνώμη μου, αλλά δεν έχει σημασία. Μπορεί να είναι και λάθος, μπορεί και να μην είναι. Όμως τώρα πάμε στο 15. Ο κύριος των δυνάμεων θέλει περασπίζεστε αυτούς, τους Έλληνες δηλαδή. Και όταν το διάβασα αυτό θυμάμαι, είχα πάει στον αδερφό μας στο που ήταν ο ποιμένας μου και έτυχε να είναι εκεί και ο ο, ο Μιχάλης ο και του το διάβασα. Λέω, βλέπει τι λέει εδώ. Ο κύριο των δυνάμεων θα υπερασπίζεστε αυτούς Και όχι μόνο αυτό. Και θα καταναλώσουν του εναντίου και θα καταβάλουν με λίθο φεντόνι. Άρα θα γίνει πόλεμο. Και οι Έλληνε θα νικήσουνε Και μάλιστα με μικρά δύναμη, με λίθο φεντόνι. Όπω ο Γολιάδ και ο Δαβίδ. Και μα λέει ο Ζινόπλο, Όχι για το λαό Ισραήλ δεν μιλάει. Δεν μιλάει για του Έλληνε. Και του λόγια συνέχισε και διάβασε. Σα τα λέω με λεπτομέρειε. Και θέλουν καταναλώσει εναντίον και καταβάλει μελήθου σφενδόνη, και θέλουν πει και θορυβήσει ω αποίνο, και θέλουν σε φιάλη ω και ω εγωνία του θυσιαστηρίου και το κρίσιμο εδάφιο. Και ο κύριο ο Θεό αυτών των Ελλήνων θέλει σώσει αυτού εκείνη την ημέρα, όπως έσωσε το πίμιο του λαού αυτού. Εκεί δεν μπορούσε να πει κανεί από του τρει μα τίποτα. Άρα μιλάει για του Έλληνε. Άρα θα γίνει πόλεμο με του εναντίου. Και σε μικρό χρονικό διάστημα, όπω ο κύριο έσωσε το λαό Ισραήλ το 67, έτσι θα σώσει και την Ελλάδα. Πω, πω. Εκεί μου λέει ο αδερφό ο Λουί, αδερφέ Γιώργο, αυτό δεν θα το πούμε σε κανένα, γιατί θα τρομοκρατηθεί ο λαό αν το πούμε ότι θα γίνει πόλεμο. Αυτό το οποίο θα λέμε είναι ότι δεν θα γίνει πόλεμο, αλλά αν γίνει, θα νικήσουν οι Έλληνε. Και από τότε αυτό κηρύττουμε επισήμω. Τώρα όμω τα χρόνια έχουν περάσει, τώρα τα πράγματα έχουν γίνει πιο καθαρά, γι' αυτό και εγώ παίρνω το θάρρο να απαντήσω στο ερώτημά σου, αγαπητέ αδελφέ Γιώργο, που είμαστε φίλοι από παλιά, όπω λε εσύ, γιατί είναι πολύ σοβαρό το γεγονό. Το ξαναδιαβάζω. Ο κύριο των δυνάμεων θα υπερασπίζεστε αυτού. Θα είναι από και θα καταναλώσει εναντίον και θα καταβάλει με λίθο φεντώνει. Σοβαρό. Και θα γίνει ένα ζωπήρο μεγάλη. Και θα πείουν και θα εμπλιστούν πνεύμα του Αγίου ω οι και ω η γωνία του θυσιαστηρίου με έλεον. Και ο κύριο των δυνάμεων εκείνη την ημέρα θα σώσει αυτού όπω το πίμνιο του λαού αυτού. Δηλαδή αν αυτό που καταλαβαίνω, δεν ξέρω αν καταλαβαίνουμε ή οι άλλοι, είναι αλήθεια, τότε εδώ μιλάμε για φοβερή αναζωοπήρωση στην Ελλάδα. Από την Ελλάδα. Ο Θεός να με συγχωρέσει αν κάνω λάθος, αλλά το λέω με πολύ φόβο και τρόμο Θεού. Επειδή ως λύθη διαθήματος θα υψωθούν αυτοί επί την γη του Θεού, που είναι η Εκκλησία διότι πώς είναι η αγαθότης και πώς η ωραιότης, ο Σίτος θέλει κάμει ευθύμους στους νεανίσκους, ο Λόγος του Θεού, και το γλεύκο στο Πνεύμα του Άγιο της Παρθένους. Και στο Γιώτα που μου λες και εσύ ένα με δύο, ζητείτε παρά του Κυρίου η ετών εν το καιρό της οψίμου βροχής. Αυτό περιμένουμε. Η ετών το καιρό της οψίμου βροχής και η εντολή του Κυρίου. Στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία ήταν «Μείνετε στην Ιερουσαλήμ και θέλετε να λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας». Η εντολή του Θεού στις έσκατες ημέρες είναι «Ζητείτε η ετών Πνεύματος Αγίου τον καιρό της οψίμου βροχής». Και ο Κύριος θα απαντήσει, θα κάνει στραπάς και θα δώσει σε αυτούς χειμερινών ιετών λέει το κείμενο σε κάθε έναν καρπό πολύ βοτάνει στον αγρό του. Αν αγαπητέ αδερφέ Γιώργο τα πράγματα είναι έτσι τότε και επειδή είμαστε πολύ κοντά θα ζήσουμε πράγματα που δεν μπορούμε να τα φανταστούμε. Δεν ξέρω αν μπορώ να πω κάντο κύριε ή είναι έτσι ή δεν είναι. Εγώ σας λέω την εμπειρία μου ο Θεός αν κάνω λάθος να με συγχωρέσει, να με αλλά αν έχω δίκιο καλό είναι να προσευχόμαστε εξητώντας εμείς οι Έλληνες οι ετών τον καιρό της οψίμου βροχής ως εντολή Θεού Ο Κύριος να σε ευλογήσει αγαπητέ αδελφέ Γιώργο για τις ερωτήσεις σου γιατί πρέπει να ομολογήσω ότι με έφερε σε πολύ δύσκολη θέση με αυτό το τρίτο σου ερώτημα αλλά ή δεν έπρεπε να ασχοληθώ καθόλου με την ερώτησή σου ή έπρεπε να πω την εμπειρία μου. Ήθε, επαναλαμβάνω, αν κάνω λάθος ο Θεός να με συγχωρέσει, αν έχω δίκιο, όλοι μαζί οι Έλληνες, οι πιστοί Έλληνες, να εξητούμε η το τον καιρό της οψίμου βροχής και ο Θεός θα κάνει αστραπάς και θα στείλει χειμερινών η ετών ώστε κάθε ένας από εμά να έχει καρπό πολύ, καρπό καλό και ο καρπός μας να μένει. Ευχαριστώ με το Θεό και εγώ ευχαριστώ το Θεό για σένα, ο Κύριος να σε ευλογήσει και συνεχίζουμε με έναν άλλον αδελφό, τον Πέτρο από την επαρχία. Είμαι καινούριος αδελφός σας, αναγεννημένος. Σας παρακαλώ σχολιάστε τα παρακάτω ερωτήματά μου. Πρώτον, Α Ιωάννου, μάλιστα, ε17. ε16-17. Εάν τις ίδια αδελφών αυτού αμαρτάνοντα συνεχόμενα, αμαρτία νουχή θανάσιμων, θέλει αιτήσει και ο Θεός θέλει δώσει σε αυτόν ζωήν εις τους αμαρτάνοντα συνεχόμενα ουχή θανασίμος. Είναι αμαρτίαν προς θάνατον, δεν λέγω περί να αιτήσει, πάσα αδικία είναι αμαρτία και είναι αμαρτία όχι προς θάνατον. Και το ερώτημά σου είναι, αδελφέ Γιώργο, ποιε είναι οι θανάσιμες και οι μη θανάσιμες αμαρτίες και ποιες είναι οι συνέπειες αυτών. Οι μη θανάσιμες αμαρτίες, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, είναι πάσα αδικία που γίνεται συνεχόμενα, θα διαβάζω ξανά, εάν τις δει αδελφών αυτού αμαρτάνοντας συνεχόμενα, αμαρτία ενοχήθην θανάσιμων θα ετήσει και ο Θεός θα δώσει σε αυτόν ζωή τους αμαρτάνοντας σου χήν θανάσιμος. Όμως είναι αμαρτία προς θάνατον, δεν λέγω περί εκείνης να ρωτήσει, πάσα αδικία είναι αμαρτία και είναι αμαρτία ουχή προς θάνατον. Άρα λοιπόν υπάρχουν αμαρτίες που αν μετανοήσεις, εξομολογηθείς και ζητήσεις το αίμα του Χριστού είτε προ θάνατο είτε μη προ θάνατο, συγχωρούνται και προχωράμε για τον ουρανό. Είναι όμω αμαρτίε που αν δεν μετανοήσει, γιατί αν μετανοήσεις συγχωρούνται και οι προ θάνατο και οι μη προ θάνατο. Ποιε είναι οι αμαρτίε προ θάνατο, αυτέ που αναφέρονται παραδείγματο χάρη στους γαλάτες που είναι τα έργα της σαρκός. και διαβάζω φανερά δεν είναι τα 19 εδάφιο πέμπτο κεφάλαιο, φανερά δεν είναι τα έργα της αρκός, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, καθαρσία, σέλγια, ιδωλολατρία, φαρμακεία, έχθρε, έρηθε, ζηλοτυπή, θυμή, μάχε, διχοστασία, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτων, και εδώ είναι προς θάνατον, περί των οποίων σας προσλέγω και καθ, καθώς και προείπων, ότι τι αυτά κατεξαθκολούθησαν πράτοντες, Βασιλεία Θεού δεν θα κληρονομήσουν. Εάν πράττουνε, Κατ' εξακολούθηση. Θανάση, προ θάνατον αμαρτία. Δεν θα κληρονομήσω την Βασιλεία των ουρανών. Αλλά είναι και αμαρτίε οι οποίε δεν είναι προ θάνατον. Και μάλιστα, αν πάμε στο καταματαίων Ευαγγέλιων στο ε κεφάλαιο και στο 19 εδάφιο, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο. Διαβάζω από το 18. Αληθώ σα λέγω, ε, αν παρέλθει ο ουρανό και η γη, γιώτα ένα ή μία κεραία, δεν θα παρέλθει από του νόμου, πω θα πάντα. Όποιο λοιπόν αθετήσει μία, αθετήσει μία των εντολών του, των, ελαχίστων και διδάξει ούτω του ανθρώπου, δεν απόλυται αλλά ελάχιστο θα ονομαστεί στη Βασιλεία των Ρανών. Είναι λοιπόν αμαρτία αλλά ού προς θάνατον. Είναι αδικία. Αλλά και, στο, και στην επιστολή προς Ρωμαίους, λέει ο λόγος, ε, προς Κορινθίους, συγγνώμη, λέει ο λόγος του Θεού. Από το κεφάλαιο Γ και δάφιο 11. Διότι θεμέλιον άλλων ουδείς δύναται να θέσει παρά θέν, το τεθέν το οποίο είναι ο Χριστός. Εάν δεν τις επικοδομεί επί το θεμέλιον του το χρυσόν άργυρον λίθος τιμίους ή ξύλα χόρτα και καλάμια εκάστου το έργο θα φανερωθεί. Διότι η μέρα θέλει φανερώσει αυτό επειδή διαπυρός ανακαλύπτεται. Και το πύρι θέλει δοκιμάσει το έργο εκάστου το οποίο είναι. Εάν το έργο τεινός το οποίο οικοδόμησε μένει θέλει λάβει μισθόν. Εάν το έργο τεινός θέλει κατακαεί θα ζημιωθεί. Αυτός όμως θα σωθεί πλην ούτως ως διαπυρός. Άρα Υπάρχει και η αμαρτία που είναι η αδικία και δεν είναι προς θάνατο. Γιατί και αν δεν μετανοήσεις μειώνει το μισθό σου και μάλιστα το λέει και στην επιστολή προς Κορινθίους τη δεύτερη κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και ωραίο διαβάζω από το κεφάλαιο ε και το εδάφιο 9 όθεν και φιλοτιμούμεθα, είτε ενδημούντε, ζώντες δηλαδή, είτε αποδημούντε, πεθαίνοντα, να είμαι θα ευάρεστη στον Θεό, διότι πρέπει όλοι να εμφανιστούμε έμπροσθε του βήματο του Χριστού, σωσμένοι, αυτοί που θα λάβουμε μέρο στην αρπαγή τη Εκκλησία, για να έκαστο κατά τα πεπραγμένα δια του σώματο αυτού καθά έπραξεν, είτε αγαθών είτε κακών. Άρα υπάρχει, υπάρχουν και πράξεις κακές που μειώνουν το μισθό. Και υπάρχουν και πράξεις καλές που αυξάνουν το μισθό. Αλλά το λέει και αλλού ο λόγος του Θεού. Αστήρα από αστέρος διαφέρει κατά τη δόξα. Θα υπάρχουν άνθρωποι που θα λάβουν σαν αστέρες πολύ κοντά στο Χριστό και θα έχουν ένδοξη την παρουσία του στη βασιλεία των ουρανών και υπάρχουν και αστέρες που θα είναι απομακρυσμένοι από το Χριστό και θα είναι λίγο το φως τους και η ανταμοιβή τους μικρή. Άρα υπάρχουν αμαρτίες προς θάνατον και υπάρχουν αμαρτίες μη προς θάνατον. Πάσα ανομία είναι αμαρτία προς θάνατον. Παράβαση το Λόγο του Θεού. Πάσα αδικία είναι αμαρτία μη προς θάνατον. Όλες όμως οι προς θάνατον αμαρτίες ή οι μη προς θάνατον αμαρτίες όταν είναι συνεχόμενες είναι προς θάνατον μεν οι αμαρτίες που είναι προς θάνατον και προς μείωση μισθού οι αμαρτίες που δεν είναι προς θάνατον και είναι αδικίες. Αν μετανοήσουν όμως οι άνθρωποι αυτοί και εξητήσουν το αίμα του Χριστού, το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Πάσης, πάσης αμαρτία. Δηλαδή ό,τι και να γίνει, ό,τι και να γίνει εφόσον μετανοούμε ζητάμε το αίμα του Χριστού ο Θεός μας πλένει γιατί μετανοούμε εξομολογούμεθα και έρχεται ο Θεός με το αίμα του Χριστού και καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας και μάλιστα το λέει αυτό και στην επιστολή του Ιωάννου να το διαβάσουμε στο πρώτο κεφάλαιο και το οχτώ εδάφιο. Εάν υπόμεν ότι αμαρτίαν δεν έχομεν, εαυτούς πλανόμενοι και η αλήθεια δεν είναι νημήν. Εάν όμως ομολογούμε, ομολογούμεθα τις αμαρτίες μας, είναι πιστός ο Ιησούς Χριστός και δίκαιος να συγχωρήσει σε εμάς τις αμαρτίες και να καθαρίσει μας από πάσης αδικίας. Να συγχωρήσει τις αμαρτίες μας που είναι προς θάνατον και να καθαρίσει μας από πάσης αδικίας που είναι μη προς θάνατον. Εάν είπομεν ότι δεν αμαρτήσαμε ποτέ, ψεύστη τον Θεών και ο λόγος αυτού δεν υπάρχει εν τεχνία Τεκνία μου. Τα αυτά σας γράφω δι' να μην αμαρτήσετε. Εάν όμως κάποιος αμαρτήσει, έχομεν παράκλητον προς τον Πατέρα των Ιησού Χριστών τον δίκαιων και αυτός είναι η ο Ιησούς Χριστός ο δίκαιος, περί όλων των αμαρτιών, προς θάνατον ή προς μη θάνατον, ανομία ή αδικία, αυτός είναι η αδικια αυτος ειναι η περί των αμαρτιών ημών και όχι μόνο των δικών μας αλλά και περί όλου του κόσμου. Άρα λοιπόν υπάρχουν αμαρτίες προς θάνατον, που όταν είναι συνεχόμενες τότε και μετανοήσουμε το αίμα του Ιησού Χριστού του Ιού αυτού καθαρίζει μας από πάση αμαρτίας και δεν πεθαίνουμε και υπάρχουν και αμαρτίες η αδικία που δεν είναι προς θάνατον εις μείωση της μισθαποδοσίας μας στο βήμα του Χριστού που αν μετανοήσουμε το αίμα του Χριστού καθαρίζει μας και από αυτή την αμαρτία και ο άνθρωπος πια δεν χάνει, δεν μειώνει το μισθό του αλλά ο μισθό του μένει πλήρη. Όμως εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες πρέπει να δούμε κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό στο παραδείγματο χάρη κατά Ματθαίων Ευαγγέλιων και στο ΙΒ κεφάλαιο διαβάζω ΙΒ κεφάλαιο και 31 και 32 εδάφιο. Διαβάζω γιώτα β, 31. Δια τούτο σας λέγω, πάσα αμαρτία και βλασφημία θέλει συγχωρεθεί στους ανθρώπους όταν μετανοήσουν όμως. Υπάρχει όμως μία αμαρτία. Η κατά του πνεύματος όμως βλασφημία δεν συγχωρείται. Αυτή δεν είναι προς θάνατον ή μη προς θάνατον, αυτή είναι ασυγχώρητος αμαρτία. Εάν κάποιος βλασφημίσει το Πνεύμα το Άγιο τότε αυτός δεν συγχωρείται έστω και αν μετανοήσει, έστω και αν κλάψει, έστω και αν εξητήσει το αίμα του Χριστού. Η βλασφημία κατά του Πνεύματος του Αγίου δεν θέλει συγχωρεθεί στους ανθρώπους. Όστις όμως επιλόγων κατά του Υιού του ανθρώπου θέλει συγχωρεθεί σε αυτόν. Όποιο βλασφημίσει τον Υιόν του ανθρώπου, θα, τον Χριστό θα συγχωρηθεί σε αυτόν. Όποιο όμω είπε κατά του πνεύματο του Αγίου, δεν θα συγχωρηθεί σε αυτόν ούτε εν το αιώνι τούτο, ούτε εν το μέλλοντι. Άρα υπάρχουν οι αδικίε που είναι αμαρτία ου προ θάνατον, υπάρχουν τα έργα τη αρκό που είναι αμαρτίε προ θάνατον, που όταν είναι συνεχόμενε ή θα οδηγήσουν τον άνθρωπο στην απώλεια ή η σμείωση του μισθού. Όταν όμω ο άνθρωπο έρθει σε αυτόν, μετανοήσει, εξομολογηθεί τι αμαρτίε του, εξομολογηθεί και παρετηθεί από τι αμαρτίε του, ο εξομολογούμενος και παρετών θα ελεηθεί, θα ελεηθεί, το αίμα του Ισού Χριστού θα καθαρίζει αυτόν από πάση αμαρτία και έτσι ούτε η απολύεν θα πάει, αλλά ούτε ει μείωση μισθού. Εκτός από μία αμαρτία που είναι η ασυγχώρητος αμαρτία η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Όποιος βλασφημίσει τον Πατέρα ή τον Υιό, συγχωρείται. Όποιος όμως βλασφημίσει, κακολογήσει το Πνεύμα του Άγιο, δεν συγχωρείται στον αιώνα. Και επίσης μπορούμε αυτό να το δούμε και στο κατά Ευαγγέλιο, στο τρίτο κεφάλαιο και στο 28 και 29 εδάφιο και 30. Διαβάζω. Αληθώς σας λέγω, ότι πάντα τα αμαρτήματα θέλουν συγχωρηθεί εις τους Υιούς των ανθρώπων και όλες οι βλασφημίες όσες βλασφημίσωσαν. Γιατί το αίμα του Χριστού καθαρίζει μάσα από πάση αμαρτία. Όποιο όμω βλασφημίσει στο πνεύμα του Άγιον δεν έχει συγχώρηση στον αιώνα, αλλά είναι ένοχο αιωνίου καταδίκης ασυγχώρητη αμαρτία. Και γιατί το έλεγε αυτό, διότι βλασφημούσαν το πνεύμα του ἅγιο λέγοντα Δηλαδή δυσφημούσαν το πνεύμα του Άγιο λέγοντας ότι ο Ιησούς Χριστός πνεύμα ακάθαρτον έχει. Χωρίς σκέψη. Άρα λοιπόν υπάρχει αμαρτία θανάσιμος, που, δηλαδή προς θάνατον, που με την εξομολόγηση και τη μετάνοια συγχωρείται, αλλά είναι προς θάνατον αμαρτία. Υπάρχει αμαρτία μη προς η αδικία, που με την, εξο, που έχει αποτέλεσμα μείωση του μισθού που με την εξομολόγηση και τη μετάνοια συγχωρείται αλλά υπάρχει και αμαρτία ασυγχώρητος που αυτή η αμαρτία δεν συγχωρείται ποτέ. Όμως επειδή όλοι έχουμε εμπειρίε από ανθρώπους οι οποίοι ελέγχονται και έρχονται και μου λένε και μας λένε εγώ ε, το πνεύμα το Άγιο και είναι απογοητευμένοι. Και πρέπει να τους πούμε τώρα τι σημαίνει πραγματικά βλασφημία του πνεύματος του Αγίου. Όχι στη φαντασία μας, αλλά ούτε με λόγια και γλώσσα, αλλά με έργο. Διαβάζω λοιπόν πως εξηγεί ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Εβραίους ποια είναι πραγματικά η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος και πότε υπάρχει βλασφημία του Αγίου Πνεύματος από το κεφάλαιο Ι, 10, εδάφιο, 12 κεφάλαιο και 26 εδάφιο. Και περιγράφει τώρα εν τέλει τη βλασφημία του Πνεύματος του Αγίου την ασυγχώρητο αμαρτία. Διότι εμείς αναμαρτάνομαι αμαρτάνουμε κουσίω συνεχόμενα αφού έχουμε λάβει τη γνώση της αληθείας που έχουμε γνωρίσει την αλήθεια. παρόλα αυτά δεν μετανοούμε, δεν επιστρέφουμε. Δεν απολύπεται πλέον θυσία περί αμαρτιών, αλλά φοβερά της απεκδοχή κρίσεως και έξαψη φωτιάς το οποίο μέλει, πυρός το οποίο μέλει να κατατρώγει τους εναντίους. Διότι αν κάποιος αθετήσει τον νόμο του Μωυσή επί δύο ή τριών μαρτύρων, αποθύνσκει χωρίς έλεος. Και τώρα η τριων μαρτυρων χωρις ελεος και τωρα η περιγραφη της ασυγχώρητης αμαρτίας. Πόσο στοχάζεστε χειροτέρα τιμωρίας θέλει κρυθεί άξιος πρώτον ο καταπατήσας των Υιών του Θεού. Περιφρονεί εντελώς των Υιών του Θεού, όχι μόνο. Δεύτερον, νομίσα το αίμα της Διαθήκης με το οποίο υγιάστη κοινών. Δηλαδή, καμία ουσία, καμία εξουσία, τίποτα, χωρίς νόημα το αίμα του Ιησού Χριστού, πρώτον λοιπόν εξουθενεί το όνομα του Ιησού Χριστού, δεύτερον εξουθενεί το αίμα του Ιησού Χριστού και τρίτον υβρύσσας το πνεύμα της χάριτος. Αυτή είναι η ασυγχώρητος αμαρτία, διότι εξεύρωμεν τον υπόντα η σεμαία νίκη εκδίκησης εγώ θέλω κάμια ανταπόδοση, λέγει κύριο, και πάλι ο κύριο θέλει κρίνει το λαό αυτού, διότι φοβερόν είναι το να πέσει τη ισχύρα Θεού Ζώντας. Άρα το, το η βλασφημία του Αγίου Πνεύματο δεν είναι μια σκέψη, μια γνώμη, είναι μια πορεία. Αμαρτάνει εκουσίω, άρα φτάνει στο σημείο να εξουθενεί το όνομα του Ιού του Θεού, να εξουθενεί το αίμα του Ιησού Χριστού που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας και το τρίτο είναι να βλασφημεί, να υβρίζει το Πνεύμα του Άγιο. Αυτός δεν έχει συγχώρεση. Και να έρθει σε Αυτόν και να μετανοήσει, δεν συγχωρείται. Είναι ασυγχώρητος η αμαρτία. Υπάρχει όμως και μία άλλη αμαρτία που πρέπει να τη δούμε γιατί είναι και αυτή πάρα πολύ σοβαρή περιγράφεται στο έκτο κεφάλαιο της επιστολής προς Εβραίους και στο τέσσερα εδάφιο. Άλλη εικόνα, όλη η κατάσταση αλλά πάλι φτάνει σε ασυγχώρετη αμαρτία. Θα το δούμε. Διότι αδύνατον είναι οι άπαξ φωτιστέντες πρώτον. Αυτή δηλαδή που τους φώτισε ο Θεός και καταλάβαν το λόγο του Θεού. Και γεύθησαν την επουράνιον δωρεά, δηλαδή την αναγέννηση. Και γεννόμενοι μέτοχοι του απνεύματος του Αγίου και βαπτίστηκαν και με πνεύμα Άγιο και γευθέντες των καλών λόγων του Θεού και ο Θεός του αποκάλυψε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών και βγεύτηκαν τον καλό λόγο του Θεού αλλά όχι μόνο και τα δυνάμεις του μέλλοντος αιώνα. τις δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου, τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνα αυτή είναι αδύνατον εάν παραπέσουν να ανακαινιστούν πάλι δηλαδή να μετανοήσουν και να συγχωρεθούν εφόσον έφτασαν μέχρι το σημείο να γευθούν και τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνα. αυτοί δεν μπορούν να μετανοήσουν φοβερό στη βλασιμία του Αγίου Πνεύματος και να μετανοήσουν δεν συγχωρούνται από το Θεό σε αυτή την περίπτωση όμως όταν κάποιος άνθρωπος είναι σαν τον Απόστολο Παύλο. Γι' αυτό και ο Θεός δεν δίνει τα κρίτονα χαρίσματα. Για να μην φτάσει ένας άνθρωπος εδώ και να μην μπορεί εν τέλει να μετανοήσει αν πέσει αφού έχει γευθεί όλες αυτές τις δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου και ξαναλέω φωτισμένος με το Λόγο του Θεού, βαφτισμένος αναγεννημένος, δεύτερον, τρίτον, βαπτισμένος με πνευμάγιο, τέταρτον, με αποκαλύψεις του Λόγου του Θεού και τελευταία, με πλήρη τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου επάνω του, με τα μίζωνα χαρίσματα, με τα κρίτονα χαρίσματα, με όλες τις δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου, δηλαδή ό,τι είχε να δώσει ο Θεός στον άνθρωπο, του τα έχει δώσει πλουσίως αυτού του ανθρώπου, αυτός ο άνθρωπος εάν παραπέσει, είναι αδύνατο να ανακαινιστεί πάλι εις μετάνοια, δεν μπορεί να μετανοήσει, δηλαδή να ξανασταυρώσει για τον εαυτό του, τον Υιόν του Θεού, κατεσχύνοντας τον Υιόν του Θεού με τον τρόπο του. Και εξηγεί διότι γη η οποία πίνει το πολλάκι, την πολάκις, ερχομένη επ' αυτής η ετών, τον πολλάκι ερχόμενων σε αυτόν η ετών, δηλαδή για τις έσχατες ημέρες ίσως, και γεννά βοτάνιν, οφέλιμον εις εκείνους δια τους οποίους και γεωργείται και μεταλαμβάνει πλήρως την ευλογία του Θεού αυτός όμως όταν εκφυεί, όταν παραπέσει και φυτρώσουν ακάθες και τριβόλια στο χωράφι του, στη ζωή του τότε είναι άχρηστος, αδόκιμος, πλησίων κατάρας της οποίας στο τέλος είναι να καυθεί γιατί δεν μπορεί αυτός να μετανοήσει. Ο Θεός να φυλάει, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, αυτές είναι καταστάσεις ακραίες, αλλά υπαρκτές. Και ιδίω καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος των αιώνων, γίνονται ακόμη πιο πλησίων σε μας. Ούτε η βρύσα στο Πνεύμα το Άγιο, που είναι το τελευταίο, δηλαδή καταπατήσας το όνομα του Υιού του Θεού και θεωρήσας και να θεωρήσει κανείς το αίμα του Χριστού ασήμαντο, κοινό, θα υβρίσει εν τέλει το Πνεύμα του Άγιου και δεν συγχωρείται έστω και αν μετανοήσει. Ασυγχώρητος αμαρτία. Ή δεύτερη περίπτωση, εάν ο Θεός του δώσει όλες τις δυνάμεις του Λόγου του Θεού και του Πνεύματος του Αγίου και γίνει μέτοχος όλων των δυνάμεων του Λόγου του Θεού και του Πνεύματος του Αγίου και ύστερα παραπέσει, αδύνατον είναι να έρθει η συμμετάνοια και να συγχωρεθεί. Εδώ το μόνο που μπορούμε να πούμε αγαπητοί μου φίλοι και φίλες είναι ο Θεός να μας φυλάει. Ο Κύριος να προπορεύεται και να μας προστατεύει στο όνομα του Χριστού του Κύριου ημών. Αμήν. Εδώ όμω, αγαπητέ αδερφέ Γιώργο, η ώρα μας πέρασε. Η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος και εμείς θα είμαστε μαζί την επόμενη εκπομπή όπου θα συνεχίσουμε με τις επόμενες ερωτήσεις σου. Μέχρι τότε, αγαπητέ αδερφέ Γιώργο, ε, Πέτρο, συγγνώμη, Πέτρο, λάθος έκανα, αγαπητέ αδερφέ Πέτρο από την επαρχία που είσαι καινούριο αδερφός και αναγεννημένος, σου εύχομαι και εύχομαι σε όλους που ακούν το Λόγο του Θεού κάθε ευλογία πνευματική στα Ιπουράνια διά του Ιησού Χριστού του Κύριου ημών. Ο Θεός μαζί σας.